Υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική θεωρία περί των χαμένων ευκαιριών, ποιες ήταν, πότε ήταν κλπ. Οι πιο πολλές είναι ψευδοευκαιρίες σίγουρα. Υπήρξαν όμως πράγματι ίσως δύο πραγματικά χαμένες ευκαιρίες. Η πρώτη ήταν το 1915, όταν ξεκινούσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Αγγλία ζήτησε από την Ελλάδα διαμέσου του προσωρινού τότε πρωθυπουργού Ζαΐμι, ήταν στο διάστημα μεταξύ των δύο διακυβερνήσεων Βεριζέλου, ήταν ο Ανδρέας Ζαΐμις, ζήτησε λοιπόν από την Ελλάδα να μπει στον πόλεμο στο πλευρό των Άγγλων συμμάχων και να δοθεί η Κύπρος ως προσφορά στην Ελλάδα, να γίνει δηλαδή η Ένωση. Ο Ζαΐμις, πιεζόμενος κάτω από την δύναμη και την επιρροή του παλατιού, του φιλογερμανικού παλατιού, αρνήθηκε αυτή την προσφορά. Όταν ήρθε ο Βενιζέλος λίγο μετά, απάντησε ότι δέχεται, αλλά πλέον ήταν αργά, διότι ο πόλεμος ξεκίνησε και πλέον οι Άγγλοι απέσυραν την προσφορά τους. Αυτή ήταν η πρώτη πραγματική χαμένη ευκαιρία, θεωρείται ιστορικά. Η δεύτερη ήταν από τον Γιώργιο Φραγκούδη. Στην ιστορία, είπαμε, του Κυπριακού Βολήματος και λοιπά. Το 1935 προσπάθησε, χωρίς καμιά δυστυχώς επιτυχία, να προωθήσει μια λύση του Κυπριακού προβλήματος, όχι πλέον βέβαια με έτοιμα την Ένωση, και ο Γιώργος Φραγκούδης υπήρξε από τους πιο φανατικούς υποστηριχτές της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα. Αμέσως μετά όμως, με την συνάφεια και την συνεργασία με τον Βενιζέλο και με τα γεγονότα στην Κύπρο του 1931, τα περιβόητα Οκτωβριανά, το αποτυχημένο και κακώς οργανωθέν κίνημα των Οκτωβριανών, όπου ο Βενιζέλος είχε πάρα πολύ θυμό, οι Κύπροι εξεγέρθησαν το 1931 χωρίς την άδειά του και χωρίς τη συνεννόησή του. Ο Φραγκούδης λοιπόν συντάχθηκε μαζί του, συμφώνησε ότι δεν είναι πια καιρός να ζητούμε ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και το 1935 πρότεινε, κατήρθησε και πρότεινε ένα σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Και έλεγε ακριβώς για το θέμα αυτό ο Γεώργιος Φραγκούδης, για αυτό το σχέδιο. Γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου του: «Η διαδημαγωγία αγωγία η οποία έχει καταστρέψει την Ελλάδα ήρθε σε το μεταξύ να φέρει και εν Κύπρο τα ολέθρια αποτελέσματά της. Είχα όλες αντιθέτους απόψεις, οι οποίες με απομάκρυναν πάση εν την ίσο πολιτικής δράσεως. Αλλά κατά την κρίσιμον αυτή στιγμή της ιστορίας της πατρίδος μου, θεωρώ υπέρτατον καθήκον να απευθυνθώ και πάλι προς τους συμπατριώτες μου και να τεθώ εις τη διάθεσή των. Εμείς οι Κύπροι είμεθα Έλληνες και ουδείς δύναται να μας αφαιρέσει το δικαίωμα να θέλουμε να μείνουμε τιούτι και να ενωθούμε με τους άλλους αδελφούς μας. Το αυτό πράττουν όλοι οι λαοί σήμερα. Την αγγλική κατοχή, η οποία μας απείλαξε της τουρκικής τυραννίας, υπελάβαμε ως μέγα βήμα προς επίτευξη του μεγάλου ημών πόθου και ζήσαμε έκτοτε με την ελπίδα της ενώσεως. Εν τούτης, όσο είναι αν το αίσθημα τούτο είναι ιερών και δικαιολογημένων, προσέλαβεν κατά τα τελευταία έτη το χαρακτήρα βλαβεράς και μόνου ιδέας, η οποία έβλαψε την πρόοδο της νήσου και μας έφερε τέλος εις ρήξην προς την επικυρίαρχον δύναμη κατά τρόπον δυνάμενο να ζημιώσει τους εθνικούς μας σκοπούς και να βλάψει κυρίως τα συμφέροντα του τόπου. Δια τούτο καταδικάζω το κήρυγμα της ανυπακοής του Οκτωβρίου του 1931. Η συνεξέγερση ταύτην υπήρξε πολλή δημαγωγία και έλλειψη κάθε κρίσεως. Κάμνω έκκληση στην ορθοφροσύνη των καλών Κυπρίων και εις των αληθινών πατριωτισμών του λαού της νήσου. Ήδη θέτω εις εφαρμογή τα σκέψεις μου, δημοσιεύω σχέδιο συντάγματος, το οποίο νομίζω κατάλληλο δια την Κύπρο. Δι' αυτού δίεται πλήρης ικανοποίηση στους Βρετανούς, οι οποίοι δια πολλούς λόγους δεν θέλουν η Κύπρος να φύγει από την αυτοκρατορία. Οι Βρετανοί κρατούν όλη την εξουσία εις τα σχήραστο. Συγχρόνως δεν δίδεται ικανοποίηση εις τον ελληνισμό της Κύπρου, τον αποτελούντα τη μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων δια της αναγνωρίσεως της ελληνικότητας της νήσου. Στην τουρκική μειονότητα δίδεται κάθε εγγύηση ελευθέρας αναπτύξεως και απολύτου ισότητας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του σχεδίου μου είναι ότι παρέχεται στους Κυπρίους στάδιο αναπτύξεως και μορφώσεως διευρείας αυτοδιοικήσεως. Και το θεωρούσα ως πρώτο βήμα για την περαιτέρω
δημιουργία κάποιου κυπριακού κράτους ή ακόμα και στο μέλλον με κάποιες ιστορικές ευκαιρίες της ένωσης Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το σχέδιο το υπέβαλε στους Άγγλους, πήγε στην Αγγλία. Οι Άγγλοι ήταν έτοιμοι να το δεχτούν, ήταν βέβαιος ότι αν πίεζε τους Κυπρίους να το δεχτούν, γι' αυτοί οι Άγγλοι θα το δεχόντουσαν. Δυστυχώς οι Κύπροι, οι αδιάλαχτοι και με το πνεύμα, όπως είπαμε, ήταν κοντά των γεγονότων του 1931, το απέρριψαν ασυζητητή, όχι μόνο του, αλλά προπυλάκησαν τον Φραγκούδη στη ΔΕ Αθήνα όταν επέστρεψε μετά την υποβολή του σχεδίου, τον λύντσαρα σχεδόν και τον ξυλοκόπησαν οι Κύπριοι φοιτητές της Αθήνας, γιατί τόλμησε να αποκηρύξει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Θα κλείσω με το τελευταίο κεφάλαιο, τα πολεοδομικά σχέδια των Κυπριακών πόλεμων, πόλεων, με συγχωρείτε, και το τελευταίο του όραμα για τον τόπο του, η Λουτροπόλης της Κύπρου. Απογοητευμένος από την πολιτική στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και για την αντιμετώπιση που έτυχε στην Ελλάδα μετά την δικτατορία του Μεταξά και τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η δικτατορία Μεταξά, που του αφαίρεσε βασικά τη διεύθυνση του δημιουργήματός του, της Παντίου Σχολής, και την άδικη στάση της Ακαδημίας Αθηνών, το 1937 αρχίζει σιγά σιγά να ασχολείται με θέματα άσχετα με την πολιτική και απέχει από την ενεργό πολιτική δράση. Να ακούσουμε λοιπόν πάλι τον ίδιο σχετικά με το θέμα. Να σας πω και ένα μασκαραλίκι που έπαθα με την Ακαδημία, γράφει στην αυτοβιογραφία του. Είχα δει στις προκηρύξεις της Ακαδημίας πώς βραβεύει εκτός από τα άλλα προϊόντα και την αρετή και πως ήταν επιφορτισμένη από έναν δωρητή να απονείμει βραβείο 15.000 δραχμών εις τον Έλληνα το γένος επιστήμονα, ώστις δια των έργων του και της εν γέννη δράσεώς του ήθελε συντελέσει στη διάδοση των πολιτικών επιστημών στην Ελλάδα. Ο δωρητής σαν να με είχε υπόψη του όταν προθιάγραφε αυτά τα πράγματα και έδιδε το ποσό. Υπέβαλα τη σχετική αίτηση για το βραβείο του 1937. Είχα φύγει από τη σχολή και περίμενα το βραβείο αυτό ως μια παρηγοριά. Εγώ θα έλεγα, ξέροντας και τα οικονομικά του, και με έναν τρόπο να επιβιώσει από τα πολλά οικονομικά βάρη που είχε και δεν άντεχε μετά από την αποχώρησή του από το Πάντιο, από την Πάντιο σχολή. Κανείς άλλος δεν ήταν υποψήφιος. Ήμουν βέβαιος πως σε μένα θα απονέμε το βραβείο. Λοιπόν, η Ακαδημία σώπασε. Κι όμως ήμουν ο Έλληντο γένος επιστήμων, ο οποίος συστήσας, οργανώσας και διευθύνας επί έτη της Σχολής των Πολιτικών Επιστημών, ήμουν ενδεδειγμένος για το βραβείο. Γλίτωσα από την νευρικότητα εκείνη που κατά τα τελευταία έτη μου έφερε είδος νευρικής κρίσεως. Συνήλθα λιγάκι, άρχισα να τακτοποιώ τα αρχεία μου, αντί να πηγαίνω στην Κύθνο για λουτρά που πήγαινε τα καλοκαίρια και κατασκήνωνε με σε ένα τσαντήρι παίρνοντας μαζί τους παιδάκια και την Αθηναίδα και τα άλλα παιδιά, ένας γνήσιος κατασκηνωτής. Λοιπόν, άρχισα, λέει, να μην πηγαίνω πια στην Κύθνο για λουτρά. Το καλοκαίρι τώρα το περνώ στην Κύπρο. Με τους διάφορους αγώνες μου η μικρή μου περιουσία εμειώθη περισσότερο. Δεν έχω παρά την καλύβα μου στην Καλυθέα και το πατρογονικό μου σπίτι στην Κύπρο. Ζω από τη σύνταξή μου σχεδόν. Τώρα, το σχεδόν δεν ξέρω αν πηγαίνει το ζω σχεδόν ή σχεδόν από τη σύνταξη. Μάλλον το ζω σχεδόν, γιατί δεν είχε άλλο πόρο. Τη σύνταξη μόνο είχε, βασικά. Αναφορικώς με τα σχέδια των πόλεων, και κλείνω με αυτό το θέμα, πολύ ασχολήθηκα και με το σχέδιο των Αθηνών, για το οποίο έκανα στον Παρνασσό μια διάλεξη προ 15 ετών, αυτά τα λέω το 1939, ενώπιον των αντιπροσώπων της τότε κυβερνήσεως, και από τότε ως σήμερα πολλά ενήργησα και έγραψα κατά το ζήτημα. Ελέγχθη κιόλας ότι έκαμε και το προεδρομικό σχέδιο της Καλυθέας. Μάλιστα, η κυρία Αθηναίδα πριν λίγο καιρό μου έλεγε, ήταν στην Κύπρο, φεύγω, λέει, πάω στην Αθήνα να πάω να δηλώσω τα διαμερίσματα εκεί που μ' άφησε ο πατέρας μας στο κτηματολόγιο. Και όταν ήρθε, της είπαμε, κυρία Φραγκούδη, δεν χρειάζεται να τα δηλώσετε, διότι αυτά είναι το μόνο μέρος της Ελλάδος ολόκληρης, η Καλυθέα, που δεν χρειάζεται να δηλώνετε τα κτήματα, γιατί αυτό επετεύχθη δια του προεδρομικού σχεδίου που έκανε τότε ο Φραγκούδης. Λοιπόν, και συνεχίζω. Στην Κύπρο, λοιπόν, κατέγινα τα τελευταία χρόνια πολύ με το ζήτημα της ρημοτομίας των Κυπριακών πόλεων και με την ίδρυση της Λουτροπόλεως. Οι πόλεις της Κύπρου αναπτύχθησαν και καλοποίησαν